Κυρίες και κύριοι, καλησπέρα. Είμαι η Γιώτα Ζωγράφου και παρακολουθείτε το κεντρικό δελτίο ειδήσεων από την Αλφα Τηλεόραση Βόρειου Ελλάδος. Βαθύτατη ανησυχία προξενεί η παραδοχή του αναπληρωτή Υπουργού Μεταναστευτικής Πολιτικής Γιάννη Μουζάλα ότι όσοι περνούν πλέον στην Ελλάδα από τα τουρκικά παράλια είναι κατά 50% παράνομοι μετανάστες και κατά 50% πρόσφυγες. Τα λόγια του Υπουργού επιβεβαιώνουν τα στατιστικά στοιχεία της ελληνικής αστυνομίας για το 2015 στο νομό Εύρου που δόθηκαν στη δημοσιότητα και καταδεικνύουν αύξηση ακόμη και πάνω από 100% της προσβασιμότητας. Ο αναπληρωτής Υπουργός Μεταναστευτικής Πολιτικής Γιάννης Μουζάλας παραδέχτηκε εκτός των άλλων ότι η πιθανότητα να κλείσουν τα σύνορα για όλους είναι υπαρκτή. Προσέθεσε μάλιστα ότι είναι πιθανό να εγκλωβιστούν πρόσφυγες και μετανάστες στην Ελλάδα μετά την αλλαγή στάσης των ευρωπαϊκών χωρών στο θέμα της διαχείρισης των συνόρων τους. Η φυσική ροή των πραγμάτων είναι να εγκλωβιστεί ένας διαχειρίσιμος αριθμός προσφύγων στην Ελλάδα της τάξης των μερικών δεκάδων χιλιάδων. Όταν κλείσουν τα σύνορα και φτάσει το μήνυμα στο Μαρόκο ότι δεν περνούν στην Ευρώπη αλλά κρατούνται και επαναπατρίζονται, τότε η ροή θα σταματήσει, κατέληξε ο κ. Μουζάλας. Ο δεύτερος λόγος κατά τον κ. Μουζάλα είναι η συνέχιση της ύπαρξης κυκλωμάτων στην Τουρκία που τροφοδοτούν μετανάστες χωρίς χαρτιά για την προσφυγική ροή. Κατά τον κύριο Μουζάλα, ακόμη η Ελλάδα δεν έχει πρακτική απόδειξη ότι η Τουρκία προσπαθεί να σταματήσει τους δουλεμπόρους. Για τους μετανάστες, τόνισε, υπάρχουν τρεις δυνατότητες: να ζητήσουν άσυλο, να καταλάβουν ότι δεν υπάρχει μέλλον εδώ, να ζητήσουν επαναπατρισμό και να υπάρξει αναγκαστικός επαναπατρισμός. Ωστόσο, αυτό έχει δυσκολίες λόγω δυσαρμονίας ανταπόκρισης χωρών όπως το Πακιστάν. Τα λόγια του Υπουργού επιβεβαιώνουν μάλιστα τα στατιστικά στοιχεία της ελληνικής αστυνομίας για το 2015 στο νομό Εύρου που δόθηκαν στη δημοσιότητα, σύμφωνα με τα οποία καταγράφεται σημαντική αύξηση των συλληφθέντων για παράνομη είσοδο και παραμονή στη χώρα, παράτυπων μεταναστών και προσφύγων, αλλά και μείωση των συλληφθέντων διακινητών. Ειδικότερα ως προς το ποσοστό συλλήψεων, παράτυπων μεταναστών και προσφύγων, το 2015 σημειώθηκε αύξηση της τάξης του 102,96% στη Διεύθυνση Αστυνομίας Αλεξανδρούπολης έναντι του 2014, ενώ στη Διεύθυνση Ορεστιάδας η ποσοστιαία μεταβολή ανήλθε σε 76,52%. Αξιοσημείωτο είναι το γεγονός ότι ως προς τις συλλήψεις των διακινητών, το προηγούμενο έτος διαπιστώνεται μείωση της τάξης του 5,59% στην Αστυνομική Διεύθυνση Αλεξανδρούπολης και 9,30% σε αυτή τη Ορεστιάδα. Προς μελέτη έχει τεθεί το θέμα της δημιουργίας χώρων αποτέφρωσης νεκρών στη Δράμα μετά από σχετική πρόταση που κατέθεσε στο Δημοτικό Συμβούλιο Δράμας η Δημοτική Παράταξη Project Δράμα 2020. Το θέμα έφερε στο σώμα επικεφαλής του Project Βαγγέλης Καλφόπουλος. Ο κ. Καλφόπουλος ζήτησε να μάθει εάν ο Δήμος έχει πρόθεση να προχωρήσει σε αυτό το βήμα, λέγοντας ότι το ζήτημα εκτός από ανθρώπινο είναι και οικονομικό. Το θέμα της καύσης των νεκρών που απασχολεί έναν μικρό, όπως φαίνεται, αριθμό πολιτών, καθώς η συντριπτική πλειοψηφία των Ελλήνων είναι χριστιανή Ορθόδοξη, ήρθε και στο Δημοτικό Συμβούλιο της Δράμας, με δεδομένο ότι η λειτουργία των χώρων αυτών είναι αποκλειστική αρμοδιότητα των οργανισμών τοπικής αυτοδιοίκησης, τα δημοτικά συμβούλια έχουν επιφορτιστεί με την υποχρέωση να δώσουν λύση. Το θέμα το έφερε προς συζήτηση η παράταξη Project Δράμα 2020. Ένα ερώτημα σχετικά με την ύπαρξη αποτεφρωτηρίου, που είναι κάτι που επιβάλλει πλέον ο νόμος. Διαβεβαιώθηκε από τη Δημοτική Αρχή ότι θα το δουν θετικά, ότι το βλέπουν θετικά και θα το δουν, ναι. Ελπίζουμε να γίνει και πράξη αυτό. Για εμάς είναι σημαντικό το ότι πρέπει να διασφαλίζονται τα ατομικά δικαιώματα πρωτίστως, αλλά δευτερευόντως θεωρούμε ότι εάν κινηθούμε γρήγορα θα υπάρξει και όφελος οικονομικό για το Δήμο, αλλά θα υπάρξει και όφελος οικονομικό για τους ανθρώπους που θέλουν να ακολουθήσουν τη διαδικασία αυτή, γιατί δεν θα υποχρεωθούν να πάνε στο εξωτερικό όπως γίνεται σήμερα. Άρα πιστεύω ότι με τέτοιου είδους κινήσεις μπορούμε να είμαστε μπροστά από διάφορους άλλους Δήμους της περιοχής και να καταφέρουμε να πετύχουμε και οικονομικό όφελος, όπως είπα, αλλά και να σεβαστούμε τα δικαιώματα, τα ατομικά δικαιώματα των συνδημοτών μας. Από την πλευρά της, η Δημοτική Αρχή της Δράμας έχει λάβει υπόψη στη συγκεκριμένη πρόταση της παράταξης Project Δράμα 2020 και όπως υπογραμμίζει ο αρμόδιος Δημοτικός Σύμβουλος, πρόκειται να εξετάσει το συγκεκριμένο ζήτημα. Είναι ένα θέμα το οποίο προκύπτει τώρα μέσα από ένα νόμο του κράτους. Εμείς ως Δήμοι είμαστε υποχρεωμένοι να εξετάσουμε το θέμα πολυδιάστατα και θα δούμε στο τέλος τι θα αποφασίσουμε. Τίποτε παραπάνω δεν έχω να πω αυτή τη στιγμή. Με την πρόταση της παράταξης Project Δράμα 2020 ταυτίστηκε και ο επικεφαλής της Λαϊκής Εισπύρωσης Γιάννης Στεφανίδης. Ψηλά στη λίστα προτεραιοτήτων της Δημοτικής Αρχής της Αλεξανδρούπολης έχει μπει εδώ και καιρό η αξιοποίηση των ενεργειακών πηγών της περιοχής, όπως η γεωθερμία, η χρήση ανανεώσιμων πηγών ενέργειας αλλά και η αξιοποίηση διερχόμενων αγωγών φυσικού αερίου για οικιακή εκμετάλλευση τοπικά. Προς αυτήν την κατεύθυνση, μάλιστα, πληθαίνουν οι συναντήσεις με τα κεντρικά γραφεία εταιριών που διαχειρίζονται τις σχετικές αποφάσεις.
Πληθώρα συνεργασιών αναμένεται να δώσουν νέες πτυχές εκμετάλλευσης πηγών ενέργειας στην Αλεξανδρούπολη. Ο αρμόδιος αντιδήμαρχος, μάλιστα, πρόσφατα πραγματοποίησε διήμερη επίσκεψη εργασίας στην Αθήνα και είχε συναντήσεις με υπευθύνους της ΔΕΠΑ για το φυσικό αέριο, με το Κέντρο Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας για διάφορα προγράμματα, αλλά και με την ΕργοΣΕ. Με την ΕργοΣΕ, όπου προσπαθούμε να ξεκινήσουμε μια ιδιαίτερη συνεργασία, με ό,τι αυτό συνεπάγεται και αγγίζει και τον ενεργειακό τομέα, με διάφορες επενδύσεις σε σημεία του ΓΕΟΣΕ. Αλλά αυτά θα τα δούμε όταν προχωρήσουν αυτές οι εργασίες. Κλείνοντας, ο κ. Φαλέκας επισήμανε ότι η αξιοποίηση του φυσικού αερίου προς όφελος των δημοτών αποτελεί προτεραιότητα για τη Δημοτική Αρχή. Η ουσία είναι ότι το φυσικό αέριο το έχουμε πιάσει πάρα πολύ δυνατά ως Δημοτική Αρχή. Δουλεύουμε ήδη με ό,τι στοιχεία χρειάζεται και μέχρι τέλος Ιανουαρίου θα είμαστε τελειωμένοι από το να καταθέσουμε μια ολοκληρωμένη πρόταση, την οποία ευελπιστούμε να τύχει μιας γενναίας χρηματοδότησης και η Αλεξανδρούπολη να αποκτήσει τα οικιακά δίκτυα φυσικού αερίου. Χειροπιαστά αποτελέσματα από τις συναντήσεις έχουμε, ήταν οι πρώτες αναγνωριστικές? Όπως σας είπα πριν, ξεκινούμε και μέχρι τέλος Ιανουαρίου, άντε στο πρώτο δεκαήμερο του Φεβρουαρίου, θα πρέπει να έχουμε ολοκληρωμένα να παραδώσω σαν Γραφείο Ενέργειας και σαν Δήμος Αλεξανδρούπολης όλα τα στοιχεία για το οικιακό φυσικό αέριο. Αυτό είναι κάτι πολύ ιδιαίτερο και πιστέψτε με ότι έχει επί της ουσίας πάρα πολύ μεγάλο βάρος. Στις οικονομικές ειδήσεις τώρα, την πλήρη αντίθεσή του στην κατακόρυφη αύξηση των ασφαλιστικών εισφορών για τους ελεύθερους επαγγελματίες εκφράζει το Οικονομικό Επιμελητήριο της Ελλάδος, το οποίο χαρακτηρίζει ως κεφαλικό φόρο την ίδια ώρα που ο αναπληρωτής Υπουργός Οικονομικών Τρίφων Αλεξιάδης ανακοίνωσε ότι θα επανεξεταστεί το θέμα του ένφια. Αύξηση 8% σημείωσε η βιομηχανική παραγωγή τον περασμένο Νοέμβριο στη χώρα, με την παραγωγή μεταποιητικών βιομηχανιών να αυξάνεται κατά 1,1%. Όπως ανακοίνωσε η Ελστάτ, ο Γενικός Δείκτης Βιομηχανικής Παραγωγής παρουσίασε αύξηση 1,8% τον Νοέμβριο του 2015 σε σύγκριση με τον αντίστοιχο δείκτη του Νοεμβρίου του 2014, έναντι αύξησης 3,3% που σημειώθηκε κατά την αντίστοιχη σύγκριση το 2014 προς το 2013. Η συγκεκριμένη η εξέλιξη οφείλεται στις εξής μεταβολές οδικτών των επιμέρους τομέων βιομηχανίας: στη μείωση του δείκτη παραγωγής ορυχείων λατομείων κατά 1,3%, στην αύξηση του δείκτη παραγωγής μεταποιητικών βιομηχανιών κατά 1,1% και ειδικότερα στην αύξηση αυτή συνέβαλε κυρίως η αύξηση της παραγωγής ποτών, ξύλου και φελού, χημικών προϊόντων, μη μεταλλικών ορυκτών, ηλεκτρονικών υπολογιστών, ηλεκτρονικών και οπτικών προϊόντων, στην αύξηση του δείκτη παραγωγής ηλεκτρισμού κατά 5,5% και τελικώς στην αύξηση του δείκτη παροχής νερού κατά 1%. Θα επανεξεταστεί ο ένφια για το 2016, αλλά για το 2015 θα πρέπει να πληρωθεί κανονικά, ανέφερε ο αναπληρωτής Υπουργός Οικονομικών Τρίφων Αλεξιάδης. Αναγκαστήκαμε να δεχτούμε τη λογική της συμφωνίας. Αυτά όμως είναι όλα για το 2015. Ο φόρος του ένφια θα πρέπει να πληρωθεί. Δεν μπορεί να γίνει τώρα η όποια αλλαγή. Στο νέο φόρο για την αντικατάσταση του ένφια που μελετούμε, η κατανομή του βάρους θα είναι σωστή και δίκαιη, αλλά και πιο αναλογική. Δεν έχουμε τη δυνατότητα αυτή τη στιγμή να κάνουμε κάποια παρέμβαση, όμως μέσα στο 2016 θα αντιμετωπίσουμε όλα αυτά τα θέματα που αφορούν τον ένφια, τόνισε χαρακτηριστικά ο κ. Αλεξιάδης. Την πλήρη αντίθεσή του στην κατακόρυφη αύξηση των ασφαλιστικών εισφορών για τους ελεύθερους επαγγελματίες εκφράζει το Οικονομικό Επιμελητήριο της Ελλάδος, το οποίο χαρακτηρίζει ως κεφαλικό φόρο. Με επιστολή του προς τον Πρωθυπουργό, την ηγεσία του Υπουργείου Εργασίας, τον αναπληρωτή Υπουργό Οικονομικών Τρίφων Αλεξιάδη, τους αρχηγούς των κομμάτων και τους προέδρους των εργοδοτικών φορέων, ο πρόεδρος του Επιμελητηρίου, κ. Κωνσταντίνος Κόλλιας, κάνει λόγο για κοινωνικά άδικο μέτρο, αλλά κυρίως οικονομικά αναποτελεσματικό, που τελικά θα οδηγήσει σε περαιτέρω συρρήγνωση της οικονομικής δραστηριότητας και σε απώλεια εισόδων για τα ασφαλιστικά ταμεία και τον κρατικό προϋπολογισμό. Το Οικονομικό Επιμελητήριο της Ελλάδος προτείνει την επανεξέταση του άρθρου 53 για τις εισφορές τόσο των αυτοαπασχολούμενων και των ελεύθερων επαγγελματιών, όσο και των εργαζομένων με μπλοκάκια που εργάζονται ως μισθωτοί, αλλά ασφαλίζονται ως ελεύθεροι επαγγελματίες. Επιπλέον, προτείνει τη διατήρηση του ΟΑΕ ως ταμείο κύριας ασφάλισης. Να στηριχτεί ακόμη περισσότερο η κίνηση που έχει αναπτυχθεί μέσα από το ίντερνετ για να προταθούν για το βραβείο Νόμπελ Ειρήνης στα νησιά του Αιγαίου Πελάγους για τη συνδρομή των κατοίκων στους πρόσφυγες, ζητούν οι πολίτες που μίλησαν στην Αλφα Τηλεόραση Βόρειου Ελλάδος. Παράλληλα, η ηγεσία του Υπουργείου Μεταναστευτικής Πολιτικής διερευνά ενεργητικά την ενίσχυση της διαδικτυακής προσπάθειας να απονεμηθεί τελικώς το Νόμπελ Ειρήνης στους κατοίκους των νησιών του Αιγαίου για τη συμβολή του στην αντιμετώπιση της προσφυγικής κρίσης.
Την στήριξη των πολιτών την χάνει η δράση για την βράβευση των νησιών του Αιγαίου με το βραβείο Νόμπελ Ειρήνης που προωθείται μέσα από το διαδίκτυο. Αρκετοί μάλιστα είπαν πως πρέπει να στηριχθεί ακόμη περισσότερο και με διάφορες άλλες κινήσεις. Νομίζω ότι είναι μια πολύ καλή κίνηση γιατί είναι ένα κεντρικό σημείο του Αιγαίου που ενώνει τρεις ηπείρους, την Αφρική, την Ασία και την Ευρώπη. Και νομίζω ότι πρέπει να προωθηθεί και το πρόβλημα που υπάρχει το μεταναστευτικό και να υπάρξει μέρημνα μέσω Ευρωπαϊκής Ένωσης και μέσω Frontex για να καλυφθεί το κενό πρόσβασης που υπάρχει και μπαίνουν πάρα πολλά άτομα στη χώρα μας και πνίγονται και αυτό είναι ακόμη χειρότερο που έρχονται για μια καλύτερη ζωή και πνίγονται αντί να τους δώσουμε μια όθηση για να ξεκινήσουν μια καινούργια αρχή. Νομίζω ότι είναι μια καλή κίνηση αυτή διότι το αξίζουν πραγματικά γιατί έχουν σώσει αρκετές ζωές. Και πιστεύω ότι με αυτό θα βοηθήσει, θα τους δώσει ένα κίνητρο έτσι ώστε να συνεχίσουν την καλή δουλειά. Είναι πολύ ωραία αυτή η προσπάθεια γιατί σαν Έλληνες εμείς προσφέραμε πάρα πολλά και βλέπω ότι πιστεύω να αναγνωριστεί και απ' έξω. Θεωρώ ότι είναι το αυτονόητο αυτό εδώ το πράγμα να γίνει. Εννοείται. Και θα πρέπει όλοι μας να το υποστηρίξουμε. Και μέσω ίντερνετ και αν μπορούμε να βγούμε ακόμη και να το υποστηρίξουμε έξω στο δρόμο. Θεωρείται αυτονόητο. Είναι πάρα πολύ σημαντικό αυτό και μπράβο σε αυτούς που το σκεφτήκανε, σε αυτούς που το εμπνευστήκανε, διότι συγκεκριμένα να πω για το νησί της Μυτιλίνης, επειδή την χάνει να είχα εκεί, ήταν ο γιος μου εκεί και δούλευε και έχω πάει αρκετές φορές στο νησί, ενώ κάθε χρόνο πηγαίναμε και βλέπαμε λιγάκι απρόσωπους τους ανθρώπους, κλεισμένους στον εαυτό τους, ξαφνικά εγώ, τι είδαμε, το πρώτο που είδα τηλεόραση, ότι παιδιά είναι όλοι σύσσωμοι αυτοί οι άνθρωποι, είναι όλοι σύσσωμοι, δηλαδή είναι όλοι μια γροθιά και το πιο ελπιδοφόρο και σημαντικό είναι ότι πηγαίνουν εθελοντές από όλο τον κόσμο σε αυτό το νησί, όλοι ενώνονται με αυτήν την προσπάθεια και βέβαια να βραβευτεί, εννοείται να βραβευτεί και κάθε τέτοια προσπάθεια ανθρώπων που την χάνει τέτοιας ομοψυχίας πρέπει να επιβραβεύεται και να ακολουθείται ως παράδειγμα και από άλλους ανθρώπους. Την καθιερωμένη πίτα τους για το καλό του έτους έκοψαν οι αυτοδίτες στη Δράμα στις πηγές της Αγίας Βαρβάρας αμέσως μετά τον αγιασμό των υδάτων. Ο Σύλλογος Αυτοδιτών τηρεί κάθε χρόνο το έθιμο, ενώ είναι αυτός που με τακτικές δράσεις φροντίζει να είναι καθαρός ο βυθός στη λίμνη που αποτελεί ένα μοναδικό σημείο ομορφιάς στο κέντρο της πόλης. Πιστός στην παράδοση, ο Σύλλογος Αυτοδιτών Δράμας συγκεντρώθηκε στην περιοχή της Αγίας Βαρβάρας, όπου έκοψε δύο βασιλόπιτες, μία μέσα στα νερά και μία έξω από το νερό. Ο Σύλλογος Αυτοδιτών Δράμας έχει καθιερώσει τη σημερινή μέρα για την κοπή της Βασιλόπιτας του Συλλόγου, αλλά το συνδυάζει μαζί με τις βουτιές που κάνουν και τα παιδιά για τον Σταυρό, έτσι ώστε αν υπάρχει το παραμικρό ενδεχόμενο να γίνει κάποιος να πάθει κάποια υποθερμία ή το οτιδήποτε πρόβλημα, ο Σύλλογος με τη βοήθειά του να συνδράμει έτσι, ώστε οτιδήποτε πρόβλημα παρουσιαστεί να βοηθήσουμε, όπως μας έχουν τύχει και κάποια χρόνια και βοηθήσαμε άμεσα και μπορούμε να το πούμε, σώσαμε και κάποιες ζωές. Οπότε έτσι το συνδυάζουμε μαζί αυτή την περίοδο, την κοπή της Βασιλόπιτας, μαζί με τα Άγια Θεοφάνεια της πόλης μας δηλαδή, και βουτάμε, κάνουμε το σύλλογο, κάνουμε την καταδυτική μας πίτα μέσα στο νερό και στη συνέχεια έξω στο νερό που κόβουμε τη Βασιλόπιτα, βάζουμε ένα δώρο για τα μέλη του σύλλογου, όποιος πάρει το φλουρί να τύχει κάποιο δώρο. Και επίσης κάνουμε και μια βασιλόπιτα για τους φίλους του Συλλόγου. Ονειρογράμματα. Αυτός είναι ο τίτλος της έκθεσης του ζωγράφου Γιάννη Νίκου που φιλοξενείται μέχρι και την Κυριακή 10 Ιανουαρίου στην αίθουσα Ελευθερία στην πόλη της Δράμας και ήταν ενταγμένη στο πλαίσιο της Ονειρούπολης. Ο σπουδαίος Έλληνας μίλησε στην Αλφα Τηλεόραση για την έκθεση καθώς επίσης και για τα έργα τα οποία υπάρχουν σε αυτήν. Του πιο σημαντικού εκπροσώπου του μαγικού ρεαλισμού στην Ελλάδα στον τομέα της ζωγραφικής του Γιάννη Νίκου μπορεί να θαυμάσει ο επισκέπτης στην αίθουσα Ελευθερία μέχρι και την Κυριακή στο πλαίσιο της έκθεσης Ονειρόγραμμα που διοργανώνεται εδώ.
μας πείτε λίγο την θεματολογία της και τις θεματικές μάλλον ενότητες τις οποίες ουσιαστικά είναι χωρισμένοι. Όλη η ζωγραφική που κάνω ανήκει στον μαγικό ρεαλισμό. Είναι βέβαια και αυτό χωρισμένο όμως σε θεματικές ενότητες. Εδώ έχουμε τον κόσμο των αγγέλων, τον ρομαντικό κύκλο, μυθολογικό ιστορικό κύκλο. Δεν είναι δυνατόν να καλυφθούν όλες οι ενότητες, είναι 7-8 οι ενότητες αυτές, να καλυφθούν σε αυτή την έκθεση. Δεν ήταν δυνατόν. Έχει γίνει σε μεγαλύτερη έκθεση που είχε γίνει κάποτε στον Γκάζι κτλ. Βλέπουμε χαρακτηριστικά δείγματα, να φανταστώ, όμως από κάθε κύκλο. Ναι, βέβαια. Είναι έργα της τελευταίας διετίας. Ελάχιστα είναι λίγο πιο παλιά, 3-4. Είναι η τελευταία διετία σαν παραγωγή έργου. Μεγαλύτερος εκπρόσωπος του μαγικού ρεαλισμού, επιτρέψτε μου να πω, στην χώρα μας, στην Ελλάδα. Να πούμε λίγο πρώτα απ' όλα για τους τηλεθέτες μας. Τι σημαίνει μαγικός ρεαλισμός, από πού είναι επηρεασμένος και ποια είναι τα αποτελέσματά του? Είναι μία μορφή ζωγραφικής που ανήκει στον χώρο της παραστατικής ζωγραφικής καταρχήν και είναι ένα παρακλάδι του φανταστικού ρεαλισμού. Έχει γίνει δηλαδή αυτή η καταχώρηση τα τελευταία χρόνια ως μαγικός ρεαλισμός. Αφορά καθαρά το θεματικό μέρος του πίνακα, το οποίο είναι με πλάσματα γήινα ή ξωγήινα, τα οποία είναι σε ένα χώρο περισσότερο της φαντασίας και του ονείρου παρά στον πραγματικό χώρο. Θεωρείτε ότι μέσα από αυτού του είδους την τέχνη μπορεί να έρθει πιο κοντά το κοινό γενικότερα στην τέχνη, ή δεν χρειάζεται κάποιος να έχει άμεση επαφή με τη ζωγραφική για να καταλάβει το νόημα ενός πίνακα, ίσως? Εγώ πιστεύω ότι η ζωγραφική δεν πρέπει να γίνεται για τους ειδικούς, σε εισαγωγικά. Είναι για το κοινό, είναι για τον απλό άνθρωπο, ο οποίος θα ενεργήσει στο μ' αρέσει ή δεν μ' αρέσει. Αυτό είναι απόρρια των μέσων, των ειδικών μέσων που χρησιμοποιεί ο ζωγράφος όσον αφορά το ψυχολογικό μέρος, το οποίο επηρεάζει και τον θεατή. Τα οποία ειδικά μέσα ποια είναι? Είναι τα χρώματα, τα σχήματα, οι αρμονίες σχημάτων, χρωμάτων, όλο αυτό το παιχνίδι που γίνεται, το θέμα πια, δεν είναι, δηλαδή το θέμα είναι το σενάριο. Τα έργα μπορούμε να τα δούμε και αν είναι και σε μεγάλες διαστάσεις, σαν μεγάλες παραγωγές του σινεμά. Δηλαδή έχουν σενάριο, σκηνοθεσία, σκηνικά, κοστούμια, μπορεί να έχει κίνηση πλήθους, αν είναι μια ιστορική σύνθεση. Σημαίνουν πάρα πολλά. Θέτε τα έργα σας εδώ, στην πόλη της Δράμας. Έχετε λάβει μέρος, έχετε διοργανώσει εκθέσεις και στο εξωτερικό. Βλέπετε διαφορά του κοινού μεταξύ Ελλάδας και εξωτερικού? Δεν θα έλεγα ότι υπάρχει διαφορά. Βέβαια, είναι πιθανώς στο εξωτερικό θα βρεις πιο εξοικειωμένο κοινό με τα έργα, με την τέχνη, με τη ζωγραφική, αλλά δεν πάβει και το ελληνικό κοινό να είναι αυθόρμητο και να έχει μία ανταπόκριση που εμένα μ' αρέσει. Δηλαδή, μ' αρέσει η επαφή με τον θεατή, τον Έλληνα θεατή, σε αυτά που βλέπει και σε αυτά που έχει απορίες και χρειάζεται να το τις λύσω. Ετοιμάζετε κάποιον καινούριο και θεματικό κύκλο? Όχι. Δουλεύω στους κύκλους αυτούς, ήδη καλύπτουν όλη τον κόσμο του φανταστικού μου, κόσμο στο οποίο κινούμε. Γράμματα λοιπόν, και αν επιτρέπετε, από πού πήρε το όνομά της έκθεση? Επειδή είναι βγαλμένα τα περισσότερα μέσα από το όνειρο? Είναι και από το όνειρο, αλλά επ' ευκαιρία της Ονειρούπολης ήθελα και ο τίτλος να έχει μία συγγένεια, μία συνάφεια με όλη αυτή την γιορτή που γίνεται αυτές τις μέρες στην Δράμα.
κυρίες και κύριοι, σας ευχαριστούμε πολύ που μας παρακολουθήσατε. Από όλους εμάς, ευχές για ένα όμορφο υπόλοιπο νύχτας.